Λοιπόν, αυτή η εκκλησία ανοικοδομήθη με την συνδρομή όλων των χωριανών μετά το 1950. Ακριβώς ημερομηνία δεν γνωρίζουμε από τα στοιχεία. Δυστυχώς, μάλλον δεν κρατούσαμε σημειώσεις όταν έπρεπε. Βλέπουμε εδώ, καταρχήν είμαστε στο ναό της Αγίας Ειρήνης, έτσι, που σήμερα εορτάζει, και βρισκόμαστε μπροστά στην εικόνα της που εδόρισαν οι συγχωριανοί μας, οι ενορίτες της ενορίας αυτής, που επέστρεψαν από το μέτωπο, από το αλβανικό μέτωπο, το γράφει χαρακτηριστικά πάνω η εικόνα, που έχει ζωγραφιστεί στην Ιερά Σκήτη των Αγίων Πατέρων της Χίου το 1941. Η εικόνα αυτή, πριν χτιστεί η Εκκλησία της Αγίας Ειρήνης, βρίσκονταν στον ενοριακό ναό της Αγίας Τριάδος. Μετά, όταν ανοικοδομήθηκε ο Ιερός Ναός, ήρθε εδώ και εδώ τελούμε την Θεία Λειτουργία την ημέρα της Πανηγύρεως της Αγίας Ειρήνης και την ημέρα της εορτής της Αγίας Μαρκέλης. Βλέπετε ότι είναι στην προκυμαία του λιμένος της Αγίας Ειρήνης εδώ ο ναός χτισμένος και απέναντι βλέπουμε το νησάκι του Αγίου Στεφάνου με τον Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου επάνω. Έρχονται εδώ οι προσκυνητές κάθε χρόνο, τελούμε την Θεία Λειτουργία και ευχόμεθα σε όλους υγεία.